Σίγουρα υπάρχουν διαφοροποιήσεις από πριν το COVID, πριν την πανδημία και μετά την πανδημία όσον αφορά τις τάσεις, όσον αφορά και τις καταναλωτικές συνήθειες και τις προτιμήσεις των τουριστών, ταξιδιωτών. Αυτό σε γενικές γραμμές αυτό που βλέπουμε και άλλαξε είναι ότι πλέον ο ταξιδιώτης προτιμάει να κλείνει τις διακοπές του από μόνος του. Βλέπουμε δηλαδή πολλοί individual τουρίστα από μόνο του που κλείνει τις εκδρομές του και όχι μέσω ενός οργανωτή ταξιδίου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας και για την Κύπρο και για την Κρήτη, γιατί βλέπουμε ότι η εξάρτηση που είχαμε στους μεγάλους οργανωτές, κυρίως μεγάλους οργανωτές ταξιδίων, αυτή τη στιγμή μειώνεται. Άρα θεωρούμε ότι αυτό είναι πολύ καλό και υπάρχει και μια διασπορά σε περισσότερες χώρες και περισσότερες αγορές. Πέρα από αυτό, είδαμε ότι ο τουρίστας προτιμάει πλέον να ασφαλείς προορισμούς. Η ασφάλεια μπήκε ως πρώτος παράγοντας το οποίο επιλέγει τον προορισμό του, λόγω και της πανδημίας και όλων αυτών των υγειονομικών καταστάσεων που ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Έχουμε δει ότι αλλάζουν και οι τάσεις όσον αφορά το τι ζητάει στον προορισμό. Πλέον δεν είναι μόνο αυτό το ήλιος και θάλασσα που ξέραμε και δουλεύαμε όλοι μας, ειδικά τα νησιά. Πλέον ζητά το κάτι περισσότερο, ζητά αυτό τη φιλοξενία που ειδικότερα και εσείς και εμείς, εσείς περισσότερο, εμείς τη χάσαμε λίγο τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο, όσον αφορά το να προσφέρουμε αυτή την έξτρα εμπειρία και να νιώσει ο τουρίστας ότι έρχεται κάπου που νιώθει οικία, σε ένα περιβάλλον που νιώθει αρκετά φιλόξενος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό μαζί με τις βιωματικές εμπειρίες. Είναι αυτό που λέγαμε και τώρα κάνουμε και μέσω του προγράμματος. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού, να μπορεί ο τουρίστας να έχει πράγματα να κάνει, να αξιοποιήσουμε δηλαδή όλο το φάσμα των προϊόντων μας, δίνοντας του εμπειρίες, δημιουργώντας του εμπειρίες που παίρνει πίσω όταν επιστρέφει στη χώρα του. Αυτό θα έλεγα σε ένα πλαίσιο είναι οι πιο σημαντικές αλλαγές που βλέπουμε εμείς από τουριστικής πλευράς.